βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Είμαστε πληγωμένοι διότι χάσαμε την Μικρασία, χάσαμε την πόλη, χάσαμε την Αγία Σοφιά. Ο Μέγας Αλέξανδρος παλιά μας πήγε μέχρι τις Ινδίες, χάσαμε τις Ινδίες, χάσαμε την Αίγυπτο. Έχουμε πάρα πολλά αποθυμένα. Έχουμε χάσει όλο τον κόσμο λοιπόν. Επομένως μας πήγε λοιπόν να έρθει και τα καλλιεργεί αυτά. Και μας λέει ότι θα πάμε και εγώ θα πάω σε εσμένα που είναι η μάνα, η πατέρα της μάνας μου. Να πάω στην πόλη. Εγώ δεν είμαι από τους Έλληνες που τους κάπως τους την έφερα, τους Τούρκους, διότι τραγούδησα το παρουσία χιλιάδων Τούρκων στο στάδιο, λέγοντας τούτο το χώμα είναι δικό τους. Και το σώσανε. Και δικό μας. Κάτω πήγες στην Ελλάδα, βρε βλάκες, εγώ λέω, έκανα και αντίσταση, μέσα στην πόλη, ας φεύγουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν κανείς ξύνει αυτές τις πληγές και λοιπά, είναι ήρωας. Τα δικά μου στα χρόνια ήταν άρεσε αξίες. Τότε εκείνη τη στιγμή, πώς κρινώσουνε. Κρινώσουνε από την στάση σου απέναντι σε ένα φρούριο, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο από πέτρες, ήταν από αγκάθια. Κατάλαβε, ήταν από ρόπαρα και αυτό ήταν να ξεκινούσε από τις βάσεις τους με μια τρομερή αστυνομία η οποία βασάνιζε παντού και χωροφυλακή. Ανέβαινε και πάνω, ας πούμε, σε ένα στρατό που είδαμε πως έγινε 21 Απριλίου, ήταν το παλάτι, ήταν ο θρόνος, ήταν τα όλα ήταν φοβερότατα. Ποιος το τολμούσε να τα βάλει εκεί. Εκεί δεν είχες δυνατότητα, εάν μιλούσες λίγο άσχημα, να πάρεις άδεια αυτοκινήτου.
Δεν μπορούσε να διορισήσει ούτε μία προγράφηση. Είπατε πριν ότι τότε ο κόσμος φοβόταν. Φοβάται και σήμερα όμως. Όταν λοιπόν τότε έγινε ένας και μιλούσε εναντίον του κατεστημένου αυτού, με κίνδυνο ζωής του, όλα μέρα έχει συμπλήρωση. Σκοτώθηκε. Έτσι δεν είναι. Ο Ζεύγος σκοτώθηκε. Ο Σαράφης σκοτώθηκε. Δηλαδή δεν λέω τώρα αυτοί που σκοτώθηκαν πριν στον εμφύλιο πόλεμο, λέω μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Λοιπόν, το να βγεις λοιπόν τότε εσείς οι επαράξεις και να γίνεις μπροστάρης και να σε λατρεύει ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τις σημερινές δημοσιοποιήσεις. Άλλωστε είδαμε αυτό και στη διάστημα της Χούντας, αλλά και τώρα ακόμα. Και τώρα να πάρουμε τη δική μου την περίπτωση. Εγώ λέω πάντα δυσάρεστα πράγματα. Εγώ μίλησα για πράγματα που κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει και ακόμα τα λέω αυτά πράγματα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα ποσοστό του κόσμου ο οποίος εμένα δεν με συμπαθεί ή φοβάται διότι είναι προκατηλημένος, διότι όταν πάμε σχάρι εγώ μιλάω σαν τον γιατρό ο οποίος λέει ναι κύριε μου είσαι άρρωστος και πρέπει να κάνεις 5 μέρες στο κρεβάτι. Ο άρρωστος λέει είσαι μια χαρά, μπορεί να πηγήσεις. Εγώ μιλάω σοβαρά στον κόσμο. Και όταν για το θέμα, ας πούμε, των εξοπλισμών, που είναι μια αιμορραγία, είναι δυνατόν να έχουμε προοπτική να δώσουμε 4-3 εκατομμύρια δραχμές και να μην γίνεται φύλλο. Δηλαδή, και τα μέτρα δεν είναι μόνο στρατιωτικά. Είναι κυρίως ηθικά, είναι κυρίως πατριωτικά. Πώς εμείς αυτή τη στιγμή μπολιάζουμε την ωραία μας κλπ. Εμείς μπορεί να έχουμε υπόψη μας το μεγαλείο της Ελλάδος κλπ. Όχι με αυτή όμως την έννοια. Γι' αυτό είναι ουτοπικό. Είναι ουτοπικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να πάρω ας πούμε, το όπλο μου και να πάω να πολεμήσω να απελευθερώσω την Κύπρο. Να πάω να απελευθερώσω τα χώματα της μάνας μου στην Ασία. Τα θέλω κι εγώ. Ποιος είναι δεν το θέλει αυτό. Το κάνεις, μπορεί να το κάνεις. Γίνεται σήμερα στο σημερινό κόσμο. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αλλά αυτό που είμαστε δεν είναι λίγο. Είναι αυτά τα 10 εκατομμύρια, έχουμε ένα αλφα επίπεδο ζωής, έχουμε και άλλα γύρω και άλλους εδώ πέρα, ας πούμε, ξέρω συμπατιώτες. Αλλά η Ελλάδα αυτή καθ' αυτή, αυτή την εγκαλύτερη και με την Αλβανία και με την Βουλγαρία και με άλλα κράτη κλπ. Έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο. Ας κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, σαν Έλληνας καλλιτέχνης, ότι αυτή την κληρονομιά, την καλλιτεχνική την οποία πήραμε εμείς από τους προγόνους μας, έτσι, την ποιήση, τη μουσική κλπ. Την πήγαμε πιο πέρα. Πολύ πιο πέρα. Το πιστεύω δηλαδή. Κάναμε πολλή δουλειά. Από το 1940 δηλαδή μέχρι το τώρα κλπ. Αυτοί οι 40, 50, 60 εργάτες της τέχνης κλπ. Ανέβασαν πολύ πιο πάνω ακόμα την ελληνική τέχνη. Δηλαδή αυτά που έπαιρνα εγώ ας πούμε από την ελληνική τέχνη είναι το ένα πεντηκοστό από αυτά που μπορεί να πάρει σήμερα ένα παιδί από την ελληνική καθαρά τέχνη. Αλλά πού να τη βρει. Δεν την προβάλλει κανένας. Τη χτυπάνε όλοι. Και αυτό είναι τυχαίο. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι ακριβώς κανείς δεν θέλει ας πούμε την ελλαδικότητα, την ελληνικότητα, την εθνοβολία της Ελλάδας κλπ. Είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι συμβαίνει δηλαδή. Δώσαμε φιλοσοφία, δώσαμε τέχνη, δώσαμε προπτήσεις κλπ. Αυτό είναι ελληνισμός. Δεν το πήραμε καθόλου. Αλλά όμως έχουμε όχι είναι αυτό μοναχά, αλλά δεν στέλνει μικρός. Αυτό που είπε κάποτε ο Σαριτάκης, ότι είμαστε έθνος ανάδελφων, είναι η πιο σωστή κουβέντα που ακούσε τα τελευταία 50 χρόνια. Είμαστε ανάδελφοι. Δεν μας αγαπάει κανένας. Δεν μας αγαπάει κανένας, όχι γιατί φταίμε εμείς. Γιατί έχουμε κάτι από τον ελληνισμό που ενοχλεί όλους τους άλλους. Τους ενοχλεί. Η Ελλάδα τους ενοχλεί. Είναι μεγάλη πολυτέλεια για μια μικρή χώρα όταν έχει τόσους πολλούς εχθρούς. Να είμαστε διασκορπισμένοι και διηρημένοι, διότι οι εχθροί μας ψαρεύουν. Αυτοί μας πετάνε δολώματα και όταν το ψαράκι είναι μόνο του, πάει και το τρώει. Εγώ πιστεύω οι Έλληνες είναι μόνο εκείνοι που έχουν ελληνική παιδεία και το ελληνικό ήθος. Και αν μιλάνε ελληνικά κλπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καμιά φορά γυρίζομαι στη χώρα μου έτσι και περπατάω στους δρόμους και λέω είμαι σε μια ξένη χώρα, είμαι μόνος μου. Το πιστεύω αυτό πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να δω όλους αυτούς τους αλήτες οι οποίοι δεν έχουν πια μόνο μία λέξη, τη λέξη μαλάκας. Κάθομαι στο βραχάτι, στο μπαλκόνι μου και ακούω διάλογο ας πούμε των παιδιών να συζητάνε επί ένα τέταρτο
λέγοντας τη λέξη μαλάκας. Με διάφορους τόνους. Με τους τόνους. Μπορεί να γίνει θεατρικό έργο. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Έχουν μάθει άλλες πέντε λέξεις. Αυτοί οι Έλληνες είναι. Μας έχουν απολυνήσει, αφελυνήσει. Και το καταλάβατε. Είναι πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η κατάσταση. Ο άνθρωπος έχει μία ρίζα. Είναι κοινή ρίζα. Είναι, η καρδιά του είναι κοινή. Δεν είναι, είναι, άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός που και εμείς αγαπούμε τους πολιτισμούς των άλλων. Και εμείς δεν αγαπάμε ένα ωραίο τραγούδι ρώσικο ή ένα νοτιοαμερικάνικο. Και τι συμβαίνει λοιπόν. Ότι κάπου ο άνθρωπος έχει μία. Συγγένεια ψυχής. Έχει μία κοινή ρίζα. Όταν αυτό λοιπόν αποκαλύπτεται με τον πιο περίτρανο και συγκινητικό τρόπο μόνο με τη μουσική. Τα κονδύλια τα οποία δίνει για τον πολιτισμό είναι δυσαναλόγως μικρά. Είναι λεφτά τα οποία οπωσδήποτε θα τα βρούμε μπροστά μας. Είναι αγωγή. Είναι αγωγή. Ναι, δηλαδή θα τα βρούμε μπροστά μας. Και στο επάγγελμα ακόμα και στην οικονομία μπροστά μας. Δηλαδή μια πολιτιστική επένδυση γίνεται οικονομική τελικά επένδυση, αλλά θέλει καιρό. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το είχε συνήθιο του, την ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμων όλο ένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να διαβάζουμε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων. Ύστερα, και γιατί όλα ένα πιο συχνά, τύχαινε τώρα να παντούμε απ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία, οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες με το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπισαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι, αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς, το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το τιάφι. Όι, όι, μάνα μου. Όι, όι, μάνα μου. Ξεναγήστε μας, αν θέλετε, για άλλη μια φορά στο Άξιον Εστί, στο μεγαλείο του Άξιον Εστί, στο τέλος αυτού του αιώνα. Το Άξιον Εστί λειτουργήσε παρά πάσαν προσδοκία. Θα το πω, ξέρετε, όταν βγήκε το βιβλίο του Ελίτη, χτυπήθηκε. Ναι. Χτυπήθηκε. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ελληνική ιντελιγένζια ουσιαστικά το απέρριψε. Ο ελληνικός λαός το έκανε δικό του. Και εδώ τα παιδιά της χοροδίας είχαν πολύ μεγάλη όρεξη να τραγουδήσουν το Άξιον Εστί, το ήξεραν. Τους βλέπω που τραγουδούν και τα μάτια τους έτσι λάμπουν. Αυτό είναι πάρα πολύ. Και βλέπω και κάτι κοριτσάκια έτσι, ναι, νεκροπούλες να το πούμε, οι οποίες και αυτές, μάλιστα η μία ήρθε να μου πάρει αυτόγραφο και μου λέει: «Μη παγά καλό σας, μη λησμονάτε τη χώγα μου». Καταπληκτικό.